Μετά από ένα δύσκολο καλοκαίρι από πολλά θέματα, ανοίγει σήμερα την έκθεσή του και όλο το φεστιβάλ, το 7ο Χανιαρτούν International Comic and Animation Festival. Το 7ο Χανιαρτούν θα πραγματοποιηθεί από τις 11 μέχρι τις 24 Σεπτεμβρίου με κεντρικό κτίριο το Μίκης Θοδωράκης. Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 77 δράσεις, μεταξύ των οποίων θεματικές εκθέσεις, παρουσιάσεις, εργαστήρια, προβολές ταινιών και ποικίλες άλλες δράσεις σε διάφορα σημεία της πόλης. Κεντρικό κτίριο, όπως είπαμε, είναι το Μίκης Θοδωράκης. Άλλες δράσεις θα πραγματοποιηθούν στο Δημοτικό Κινηματογράφο Κήπος, στην Πλατεία της Πλάτζιας που θα γίνουν κάποιες αφηγήσεις, καθώς και στο Εργαστήριο Σκίτσου Χανίων που θα γίνουν κάποια εξειδικευμένα εργαστήρια. Εδώ καθόμαστε τώρα πίσω από την έκθεση του Μικρού Ήρωα. Είναι μια έκθεση με 45 νέα έργα που έχουν φιλοτεχνήσει νέοι καλλιτέχνες πάνω στο παλιό έργο, καθώς και κάποιο ιστορικό υλικό με παλιά εξώφυλλα, κάποιες σελίδες κλπ. Η έκθεση αυτή γίνεται με αφορμή τα 70 χρόνια της έκδοσης του Μικρού Ήρωα. Φιλοξενήθηκε το χειμώνα στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης και είναι η πρώτη φορά που βγαίνει εκτός Αθηνών και έρχεται στα Χανιά που παρουσιάζεται εδώ στο Χανιαρτούν. Δίπλα μπορούμε να δούμε την έκθεση της Φραντσέσκα Τζερμάντι, μια σπουδαία Ιταλίδας καλλιτέχνηδας, που είναι μια συνεργασία με το Φεστιβάλ Δράμας και είναι όλα τα μπάνερ που βρίσκονται στο κέντρο της αίθουσας. Υπάρχουν άλλες 6 θεματικές στο εκθεσιακό μέρος. Η μία είναι του Λουτσιάνο Γκάτο, καλλιτέχνη της Disney. Υπάρχει μια συνεργασία με τη Σχολή Καλών Τεχνών με διαδραστικά και εκθέματα εικονικής πραγματικότητας. Μια έκθεση με θέμα το διάστημα που είναι και θεματική του φεστιβάλ, στην οποία οι καλλιτέχνες έχουν στείλει έργα είτε καινούργια είτε παλιά. Επιπλέον υπάρχει η έκθεση ενός οργανισμού που συνδέει την επιστήμη με την τέχνη και έχει κάνει μια σειρά από αφήσεις με θέμα τον Άρη και μια σειρά από κόμικ με το πώς οι δορυφόροι της NASA βοηθούν τη Γη σε διάφορα θέματα περιβάλλοντος, σεισμών κλπ. Και τέλος υπάρχουν δύο θεματικές εκθέσεις για δύο κόμικ. Το ένα είναι το «Η Θύλα» του Νίκου Καμπασελέ από την Αλεξανδρούπολη και η άλλη είναι του Περικλή Κουλιφέτη που παρουσιάζει την πτυχιακή του ουσιαστικά στη σχολή του, που είναι το κόμικ με διαφορετικά μέσα πώς μπορεί να αλλάξει. Στο φεστιβάλ μπορεί κανείς να παρακολουθήσει 12 διαφορετικές ομιλίες γύρω από τις εφαρμοσμένες τέχνες. Υπάρχουν 22 εργαστήρια με θέμα το σκίτσο, την εικονογράφηση, τον κινηματογράφο, σενάριο, χαρακτική και πολλά άλλα, τα οποία θα γίνουν είτε εδώ είτε στο εργαστήριο Σκίτσου Χανίων και όλα είναι με ελεύθερη συμμετοχή για το κοινό. Και σε μία εβδομάδα περίπου, το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο, είναι η βραδιά με τις καλύτερες ταινίες, στις οποίες το κοινό θα ψηφίσει για να αναδείξει την καλύτερη ταινία κοινού, για να δώσουμε έτσι το βραβείο κοινού. Η δράση αυτή γίνεται φέτος σε 8 διαφορετικές πόλεις. Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Καλαμάτα, Ξάνθη, Ρέθυμνο, Χανιά και γίνεται και στην Πολωνία και στη Λάρνακα, όπου το κοινό από εκεί θα δει τις ίδιες ταινίες σε προηγούμενες ημέρες και θα ψηφίσει και αυτό για την καλύτερη ταινία κοινού. Και το φεστιβάλ κλείνει με ένα τριήμερο στο οποίο θα έρθουν καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Είναι συνολικά 66 καλλιτέχνες και 5 εκδοτικοί, οι οποίοι θα είναι με φυσική παρουσία στην πλατεία Κατεχάκης, σε στημένα περίπτερα. Θα πραγματοποιήσουν και εργαστήρια και παρουσιάσεις και θα έχουν και όλο το υλικό τους μπροστά για το κοινό.